Ρε, δεν σας είπα σήμερα θα μιλήσουμε για Πανελλήνες και μετά τα story των Πανελλήνων, δηλαδή σε 5-10 story το πολύ από τώρα θα σας δώσω ξανά τις έκθεσεις, γιατί δεν ξέρετε να κάνετε μάλλον screenshot και πάλι μου ζητάτε έκθεσεις και μαθηματικά, να το πάμε ένα μάθημα πάλι. Λάρωσε! Πανελλήνες λοιπόν 2K21. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα της ζωής σου. Είναι αυτό το οποίο ετοιμαζόσουν τα τελευταία 6 χρόνια από το γυμνάσιο για να φτάσει στο λύκειο. Είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τη ζωή σου, το μέλλον σου, τα πάντα σου. Στα αρχίδια σου κι αν δεν περάσει στη σχολή που ήθελες. Διότι δεν κρίνεται τίποτα από αυτή την παπαριά που ονομάζεται Πανελλήνιες. Μην πηγαίνετε να γράψετε λες και είστε πρόβατα και σας πάνε στη σφαγή. Μην πηγαίνετε να γράψετε νομίζοντας ότι εξαρτάται η ζωή σας και το πότε θα πεθάνετε από τις ρημάδες Πανελλήνιες. Δεν γεννηθήκαμε όλοι γιατροί, δικηγόροι, επιστήμονες, πανεπιστήμονες. Κάποιοι γουστάρουν να τυλίγουν σουβλάκια γιατί είναι μαέστροι και έχουν γαμό τα κρέατα και θέλουν να γίνουν νούμερο ένα σουβλατζίδες. Και μπορεί να βγάλει σκασμό λεφτά από αυτό. Κάποιοι άλλοι έχουν μια ιδέα που θα γνωρίσουν ένα παιδί σε ένα νησί που θα πάνε διακοπές και θα μπεκροπίνουν και να κάνουν την πατέντα της ζωής τους και να βγάλουν φράγκα. Κάποιοι άλλοι είναι γεννημένοι για κάτι άλλο. Δεν είμαστε όλοι για Πανελλήνες και για μάθημα. Έγραψα στους Πανελλήνες 7. Δεν είμαι παράδειγμα, είμαι παράδειγμα προς αποφυγή. Σου μιλάει άνθρωπος που την ημέρα των Πανελλήνων στο πρώτο μάθημα ρώτησε συμμαθητή του τι γράφουμε σήμερα. Σου μιλάει ο Μάν, κάτσε γιατί περνάει και εγώ, θα γίνουμε ρόμπα. Σου μιλάει ο Μάν ο οποίος σε ερώτηση βιολογίας γιατί στην τάδε περιοχή εμφανίζονται περισσότερες μοβ πεταλούδες, απάντησε γιατί τρώνε περισσότερα μοβ λουλούδια και τις γούσταρα τις μοβ τις γαμημένες πεταλούδες. Το είπα και το πίστεψα. Σου μιλάει ο Μάν, ο οποίος ήταν αδιάβαστος στη γλώσσα και την έκθεση και πήγε και τους κατούρισε και έγραψε 14,7. Γιατί ξεκίνησα να γράφω και δεν σταμάτησα και οι φροντιστηριακοί γράψαν 11. Το μόνο μάθημα που γράψα, σε όλα έγραψα 2. Και 2 και 2 και 2 και επειδή έγραψα 14 είχα μέσο όρο 7 στις Πανελλήνες. Και δεν έκανα καν μηχανογραφικό. Να το βάλω στον πάτο του στο μηχανογραφικό. Το καταλαβαίνεις. Οπότε μη σκάτε. Δεν έγινε και κάτι να γράψεις. Μην πηγαίνετε λες και πάτε να σας εκτελέσουν. Πήγαινε γράψε με πυγμή και μαλακία να γράψεις να την πιστέψεις. Να την πιστέψεις τη μαλακία που θα γράψεις. Δεν πειράζει. Μπορεί αύριο μεθαύριο αυτή η μαλακία να πιάσει τόπο. Σε όλα τα παιδιά που θα περάσουν στη σχολή που επιθυμούσαν, που έγινε η κολοτρυπίδα τους τόση και κόκκινη μάλιστα, γιατί τριβότανε πάνω στην καρέκλα του γραφείου και διαβάζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ και περάσανε εκεί που γουστάρανε. Αλλά μην μας γαμίσετε το σπίτι όλο το καλοκαίρι να μας το πετάτε, βάλτε ένα γαμίδι story και τέλος. Από το επόμενο story θα κατεβαίνει. Θα κάνουμε αναφορά να πέφτει. Μία φορά θα δω ότι πέρασες γιατρός, μία ότι έγινες δικηγόρος και εσύ, γαμημένε Γιωργάκη, μία φορά ότι πέρασες μηχανολόγος μηχανικός. Σε βλέπω, Καριόλη, το ετοιμάζεις από τώρα. Μία φορά θα μας το πείτε και έληξε, γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν περάσανε. Και δεν θα μας πηδήξεις εσύ τις διακοπές επειδή πέρασες. Μπράβο σου που πέρασες. Ωραίος! Να σε κεράσουμε μία πάστα. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί υπάρχουμε και εμείς που δεν περάσαμε και επειδή η μάνα μου σ' ακολουθάει και θα την κάνω και μπλοκ, βλέπει τα ρημάδια τα stories και καθόρισε και μου λέει: κοίτα αυτός που πέρασε. Στα αρχίδια μας που πέρασε. Εγώ δεν γούσταρα να περάσω, ρε φίλε. Δεν το έκανα τόσο πολύ κέφι. Και ξέρεις τι δεν μπορώ να συγχωρέσω. Σοκράτη, γιατί συνήθως Σοκράτη τον λένε αυτόν. No hate προς τον Σοκράτη, απλά τυχαίο όνομα. Όταν θα είναι κάποιος κειμένος έτσι και θα σου πει γεμάτος απόγνωση που θα στάζει το μάτι λες και τον έχει πιάσει κόψιμο, απλά θέλει λίγη βοήθεια. Στην Α θα σου πει είναι το 1, το 2, το 3, το 4. Πες του τη ρημάδι την απάντηση, μην το κρατάς για πάρτι σου. Μη μου γυρνάς έτσι το χέρι, θα γαμηθείς. Θα σε πάρω διάλο στον πατέρα. Πες του είναι το 1. Δεν πειράζει, θα στο φέρει ο Θεός επί 2. Τη σωστή την απάντηση που του δώσες, θα στο φέρει επί 2 ο καλός ο Θεός. Το κατάλαβες, μην είσαι αρχίδια, μην είσαι καθηκάκι στην ψυχή. Πες του το. Το καταλαβες. Δώσε βοήθεια εκεί που μπορείς. Δεν πειράζει. Κάνε το καλό και ρίχνω στο γυαλό. Δεν θα κόψεις μάθημα από σένα. Δεν θα σου τρώει. Δεν θα σου φάει το φαγητό. Θα φας το μεσημέρι αν του πεις. Λίγο θα τον βοηθήσεις. Ήρθε λίγο αδιάβαστος. Δεν πειράζει. Δώσε λίγη βοήθεια γιατί αυτός αύριο μεθαύριο θα τον πετύχει σε μια δημόσια υπηρεσία και θα θέλει να σου κάνει χάρη και θα σου κάνει έτσι. Θυμάσαι, ξεκολιαράκο που δεν μου πες την απάντηση. Πάρ' τα αρχίδια μου τώρα. Τώρα κάτσε στην ουρά, ξεκολιάρη. Από το επόμενο story ξεκινάω με τα θέματα. Και όταν λέω θέματα, δεν λέω ότι μίλησα με αυτόν που σας βάζει τα θέματα και θα είναι αυτά. Μην ακούσω εκεί, κάνω προβλέψεις. Μπορεί κάποια από
αυτά να πες. Μπορεί και να μην πες. Μην ακούσω εκεί. Θα τα βάλω και στα highlight για να μην ακούσω τσιμουδιά. Πραγματικά καταλαβαίνω το άγχος σας και μπορώ και εγώ να σας καταλάβω, διότι είχα άγχος για τις Πανελλήνες μέχρι και εγώ που πήγαινα για να γράψω 2,5 και τέλεγραφα 2, γιατί είχα να λογοδοτήσω πηγή στους γονείς μου και να πάω με σκυμμένο το κεφάλι να πω δεν έγραψα καλά, που οι άνθρωποι δεν με πιέσανε ποτέ. Το ξέραν ότι δεν γούσταρα, ρε φίλε, να διαβάσω. Η ζωή δεν είναι στις Πανελλήνες. Μην αγχώνεστε, η ζωή είναι εκεί έξω. Δεν σας μιλάω ότι έφαγα τη ζωή με το κουτάλι. Αρχίδια ξέρω από ζωή. Θέλω απλά να σας πω ότι μεγαλώνοντας θα καταλάβετε πόσο ανούσιο είναι. Δεν έχετε να λογοδοτήσετε πουθενά. Κουμάντο στον εαυτό σας κάνετε μόνο εσείς. Δεν έχετε να αποδείξετε τίποτα, μα τίποτα σε κανέναν. Από το τι θα κάνετε στη ζωή σας εξαρτάται το πόσο το θέλετε, το πόσο το πιστεύετε, το πόσο αντίληψη έχετε για τα πράγματα και πόσο θα το παλέψετε. Με μηδέν χαρτί, με μηδέν λεφτά, με μηδέν γνωριμίες, ξεκινώντας από το βόθρο, από τον πάτο, από το πεζοδρόμιο, από ένα καρεκλάκι, μπορεί να φτιάξετε τα πάντα, έναν ολόκληρο κόσμο. Αρκεί να το πιστέψετε. Επίσης, επειδή σας ξέρω καλύτερα από την παλάμη μου, δεν έχω ανεβάσει για υπόλοιπα μαθήματα, διότι δεν έχω τις προβλέψεις για τα υπόλοιπα μαθήματα. Με το που τις έχω θα σας τις ανεβάζω. Με μαύρο φόντο screenshot και θα γράφω πάνω το μάθημα. Οπότε μην μου αγχώνεστε.